με την Ελλάδα να έχει καταγράψει το 2017 τελευταία φορά και μετά από αρκετά μάλιστα χρόνια κάποια μεμονωμένα κρούσματα ηλαράς, η πραγματικότητα ότι μόνο στα Χανιά αυτές τις ημέρες έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα οδηγεί του ειδικού σε επαγρύπνηση, χωρίς να λείπει αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ενισχυτική τάση των κρουσμάτων. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχία, είμαστε όμως σε επαγρύπνηση, σίγουρα είναι ένας ε, μεγαλύτερος αριθμός από τον αναμενόμενο ε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονίες, γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ, Καθαρά για λόγου προληπτικού και με δεδομένη την αύξηση κουσμάτων σε ευρωπαϊκέ χώρε, έχει συγκροτήσει και ειδική ομάδα έργου. Με δεδομένη την όποια ανησυχία είχε ενεπτυχθεί από τη Διεύθυνση Δημόσια Υγεία Περιφέρειας Κρήτη, εκείνο που έγινε σαφέ. Είναι ότι μια σειρά από μέτρα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ προκειμένου να θωρακιστεί το περιβάλλον στι περιπτώσει των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί. Με τη σημείωση πω η ηλαρά μεταδίδεται και μάλιστα με ταχύτητα μέσω κυρίω των αναπνευστικών σταγωνιδίων. Η Υπηρεσία των Χανίων ω καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία θα εχνηλατήσει ε, τα δηλωμένα κρούσματα, να δει τι στενέ επαφέ, να δει ε, την πορεία αν έχουν ε, νοσηλευτεί, ε, το στενό περιβάλλον και να δώσει οδηγίε και μέτρα προφύλαξη από τη μετάδοση του κάθε νοσήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, η μετάδοση γίνεται με αναπνευστικά σταγονίδια, που σημαίνει πολύ καλό αρισμό, τήρηση των αποστάσεων. Από τι επιφάνειε είναι λίγο δύσκολο να μεταδοθεί ο ιό τη Ιλαρά και επίση μένει στον αέρα ενεργό για μάξιμον δύο ώρε. Κομβική σημασία πάντω θωράκιση θεωρεί το εμβολιασμό του πληθυσμού με πιο ευπαθεί ομάδε ω προ την όσηση και την επικίνδυνοτητα πιθανών επιπλοκών να είναι εγκυμονούσε γυναίκε ή και άνοσο κατασταλμένοι. Θα μπορούσε να έρθει σε άμεση επαφή με ένα άτομο μολυσμένο που μπορεί να μην έχει εκδηλώσει ακόμα συμπτώματα, δηλαδή είναι στο στάδιο τη επόαση, δηλαδή μπορεί να έχει τον πυρετό να μην έχει εμφανίσει το εξάθημα, οπότε είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί ποιοι κολλάνε όλοι. Από μικρά παιδιά, από έγκυε, που είναι και πιο σοβαρό να κολλήσει μια έγκυο γυναίκα, ένα άνωσο κατασταλμένο. Ε, οι ενήλικες επίση το περνάνε πιο βαριά, δηλαδή μπορούν να κάνουν πιο εύκολα επιπλοκέ. Προκειμένου να, να φτιαχτεί μια ασπίδα προστασία. Ο εμβολιασμό σε συνάρτηση με την νόσησηση ε, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια να μην έχουμε περιστατικά ή έχουμε, να έχουμε ελάχιστα περιστατικά ε, λοιμόξεων. Ε, αυτό ε, είναι πρώτη φροντίδα και δικιά μα να ενημερώσουμε του πολίτε για την ασφάλεια του εμβολίου, για την αναγκαιότητα του εμβολίου. Είναι ένα εμβόλιο που χρόνια τώρα έχει βοηθήσει. Με επικαιροποιημένε οδηγίε του, ο ΕΟΔΗ καλεί σε εμβολιασμό όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν εμβολιαστεί μερικώ, αφού κατά 99% όπω λένε οι ειδικοί, όσοι έχουν κάνει και τι δύο δόσει έχουν ισόβια ανοσία. Το 99% με δύο δόσει έχουν ανοσία σε όλη τους τη ζωή. Οπότε θεωρητικά αυτό που θα μπορεί να τα προλάβει όλα αυτά και το οποίο δεν γίνεται είναι εμβολιασμό.